Και αμέσως τώρα θα δούμε το ρεπορτάζ, το βίντεο με αυτά τα μαγειρεύματα και τους κρυφούς δανεισμούς για την κάλυψη τμήματος του ελληνικού χρέους την τελευταία δεκαετία. Μέσα σε 10 χρόνια η Goldman Sachs ρύθμισε το ελληνικό χρέος 3 φορές. Το 2000, ένα χρόνο μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της χώρας να μπει στην ΟΝΕ και λίγο πριν τη δεύτερη αξιολόγηση της Ελλάδας, τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο Αριάδνη. Η επανεκλεγήσα κυβέρνηση Σιμίτη με Υπουργό Οικονομικών τον Γιάννο Παπαντονίου δανείζεται κρυφά, παρετούμενη από μελλοντικά έσοδα που θα προέρχονταν από το κρατικό λαχείο. Το 2001, ως νέο πλέον μέλος της ΟΝΕ, η Ελλάδα και με Υπουργό Οικονομικών τον Νίκο Χριστοδουλάκη, σε συνεργασία πάλι με την Goldman Sachs, εφαρμόζει το σχέδιο Έολος. Μέσω της λεγόμενης ανταλλαγής συναλλάγματος, 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, εισέρευσαν στα ελληνικά ταμεία. Αυτή τη φορά, αντάλλαγμα τα δικαιώματα από τα αεροδρόμια και τα διόδια των αυτοκινητόδρομων. Η προμήθεια της Αμερικανικής Τράπεζας ανήλθε στα 300 εκατομμύρια δολάρια. Η Eurostat δεν γνώριζε τίποτα για τέτοιου είδους συναλλαγές, αλλά μπορώ να σας πω ότι ήδη η Eurostat έχει ζητήσει εξηγήσεις από τις ελληνικές αρχές έως τα τέλη του μηνός. Το 2005, από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Καραμανλή, Γιώργος Αλογοσκούφης, στυλιτεύει τη συμφωνία με την Goldman Sachs, γιατί θα επιβάρυνε το 2019 με πολλά εκατομμύρια την όποια κυβέρνηση. Λίγο αργότερα επαναδιαπραγματεύτηκε τους όρους, τοποθετώντας τη λήξη της συμφωνίας στο 2037. Την ίδια χρονιά, ο Αμερικανικός κολοσσός πουλά το εργαλείο της συναλλαγματικής ανταλλαγής και στην Εθνική Τράπεζα. 3 χρόνια αργότερα, η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα χρησιμοποιεί το εργαλείο ως ενέχειρο για να δανειστεί φθηνά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Νοέμβριο του 2009 η Goldman Sachs προσέγγισε εκ νέου την Ελλάδα. Κλιμάκιο της τράπεζας με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Γκάρι Κον, πρότεινε ένα οικονομικό εργαλείο στην κυβέρνηση Παπανδρέου που θα μετέθετε το χρέος του συστήματος υγείας στο μέλλον. Πρόταση που η κυβέρνηση δεν έκανε δεκτή. Τα δημοσιεύματα σημειώνουν ότι τα εργαλεία ήταν νόμιμα και το πλεονέκτημά τους ήταν ότι μπορούσαν να μειώνουν το χρέος αφού αντιμετωπίζονταν σαν ανταλλαγές συναλλάγματος και όχι δάνεια. Ειδική αναφορά στις συμφωνίες αυτές γίνεται και στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τα Στατιστικά Στοιχεία. Η χρήση συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου, δηλαδή τα swaps, η οποία βοηθά στην διαχείριση των τρεχουσών ελλειμμάτων, επηρεάζει τις δανειακές ανάγκες και επομένως και το ύψος του μελλοντικού χρέους, σημειώνουν οι εμπειρογνώμονες. Μια από τις συμφωνίες αυτές είναι και με την Εθνική Τράπεζα. Ουσιαστικά το δημόσιο της οφείλει περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν καταγράφονται στο υπόλοιπο του χρέους. Πιο σημαντική έρευνα όμως και πιο μεγάλη σε κλίμακα είναι αυτή που δρομολογεί συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, Σπύρο. Η ιστορία της Goldman Sachs που βοήθησε την Ελλάδα και άλλες κυβερνήσεις να κρύψουν ελλείμματα με πολύπλοκα εργαλεία. Έκανε το διεθνή κύκλο της, ορίμασε και τώρα ξεφεύγει εκτός ελέγχου. Η Eurostat ζητά στοιχεία από την Ελλάδα για αυτές τις συμφωνίες μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει έκπληκτο και ισχυρίζεται ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μην γνώριζε για αυτές τις τιτλοποιήσεις. Το ζήτημα όμως είναι ευρύτερο, Σπύρο, γιατί η μεγαλύτερη και ισχυρότερη τράπεζα της Αμερικής, η Goldman Sachs, ένας οργανισμός καθεστώς, φαίνεται να πριονίζει συστηματικά τα θεμέλια του ευρώ μέσα στην τελευταία δεκαετία και να σπέρνει την αβεβαιότητα για το πραγματικό ύψος των ελλειμμάτων της Ευρώπης. Και το διακύβευμα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι τεράστιο. Είναι η ίδια η ύπαρξη της Ευρωζώνης. Η Ένωση τώρα θέλει να ερευνήσει τον υπόγειο ρόλο της Goldman Sachs. Ένα ρόλο που δεν έχουν καταφέρει να ακουμπήσουν αποτελεσματικά, ούτε καν οι Αμερικανικές αρχές. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία αναμέτρησης ευρωπαϊκών και αμερικανικών τραπεζικών αρχών για να δουν τελικά τι πήγε λάθος, ποιος έφταιξε και ποιος ξέφυγε πέρα από τα εσκαμμένα σε αυτή.